τους βάνει το χέρι στο στόμα και μετά αυτή φαίνεται, φωνάζει βοήθεια τα λοιπά, αυτό και εξαφανίζεται. Τον τρόμο έχει σπείρει στη συνοικία της Νέας Χώρας στα Χανιά άγνωστος δράστης που επιτίθεται σε γυναίκες μετά μεσονύχτιες ώρες. Το τελευταίο περιστατικό συνέβη ξημερώματα Κυριακής στην οδό Αποστολίδου με θύμα μία 22χρονη φοιτήτρια. Μπήκε να μείνει στο σπίτι μέσα και αισθάνεται κάποιο να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια τη πολυκατοικία. Τη έκλεισε το στόμα εδώ. Μην μιλά μόλι, τη λέει. Η κοπέλα όμω έφυγε και ανέβηκε στα σκαλοπάτια και δεν πρόλαβε να τη κάνει οτιδήποτε άλλο. Ο δράστη ήταν κρυμμένο πιθανότατα στην πιλωτή τη απέναντι πολυκατοικία, παραμονεύοντα το επόμενο θύμα του. Ήταν κρυμμένο κάτι από εδώ, γιατί ήταν άβρεχτο. Ενώ έβρεχε, εγώ είμαι στην κίσα μου και μου λέει η κοπέλα, ήταν άβρεχτο, μου λέει. Και ανεβαίνω τα σκαλοπάτια αυτό και τον προλαβαίνω με το πανέκο την πόρτα αυτό, μου δίνει μια. Πέφτουν τα κλειδιά κάτω του σπιτιού μου, φεύγει τσάντα κάτω, τρέχω μέσα φωνάζοντα και στρίγκλωζοντα. Η 22χρονη στάθηκε τυχερή, καθώ δεν έχασε την ψυχραιμία τη και οι φωνέ τη έκαναν το δράστη να το βάλει στα πόδια. Εδώ ακριβώ φώναζε, ανάβει την πλαφωνία σου το φω, αυτό έφυγε. Φοβήθηκε. Κάποιος να πιστεύω θα με κυνηγήσουν και σηκώθηκε και έφυγε αυτός. Και ευτυχώς που η κόρη μου εκείνη ώρα έβλεπε τηλεόραση και χτύπησε την πόρτα από τις φωνές και είχαμε και ένα σκύλο και γάβγησε και η κοπέλα μπήκε μέσα και ειδοποίησαμε την αστυνομία. Πριν 15 μέρες είναι ξανά το ίδιο επεισόδιο με άλλη κοπέλα στην ίδια πολυκατοικία. Αλλά περαιτέρω δεν ξέρω. Δηλαδή μου είπαν οι γονείς της κοπέλας της πρώτης ότι είναι ένας αδύνατος, αλλά άλλο τίποτα δεν ξέρω. Ο δράστης επιτίθεται στα θύματα του με τον ίδιο σχεδόν τρόπο και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, κίνητρό του δεν είναι η κλοπή. Η τσάτα της έπεσε και αυτός δεν την πήρε, ήθελε να κακοποιήσει τον άνθρωπο αυτό σεξουαλικά. Γιατί αν ήταν, θα της έπαιρνε, έφυγε η τσάτα πάνω της, την βλήκε η κοπέλα με τα πεταγμένη, χωρίς να λυπηθεί ούτε το κινητό ούτε το πορτοφόλι. Ήταν άλλος σκοπός του. Τουλάχιστον 3 ακόμη περιστατικά επιθέσεων έχουν καταγραφεί στη Νέα Χώρα. Ο δράστης, σύμφωνα με τις περιγραφές των γυναικών που έχουν πέσει θύματα επιθέσεων, μιλάει άπτεστα ελληνικά και δεν έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Συνέβη κάποιο περιστατικό με έναν μικρό σώμα, με τα γεννάκια του, με το μελαχρινός. Τις ώρες που γίνονται, 5.30 το πρωί και 3.30, σημαίνει κάποιο δόλο για μένα. Πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση για να βρουν αυτόν τον αλήτη, τον ανώμαλο άνθρωπο που κακοποιεί και σκέφτεται οτιδήποτε άσχημο και τα κορίτσια και τον κόσμο. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι, καθώς ο αδίστακτος άνδρας παραμένει ασύλληπτος. Και εγώ μένω στην ίδια πολυκατοικία και η γυναίκα μου βγαίνει έξω για ψώνια με το σκυλάκι και τα λοιπά. Διόλου παράξενο να επιτεθεί και αυτή σε αυτήν, αν και είναι και μεγάλη γυναίκα. Είμαι 100 χρόνο και λέει πως συμβαίνουν ορισμένα πράγματα. Λυπάται κανεί για αυτή την κοινωνία. Τώρα αυτό το βράδυ, όταν δεν έχει φως η κολόνα, είναι τα δεντράκια. Είναι ένα μέρος που μπορεί κάποιος να κακοποιήσει κάποιον άνθρωπο. Οι συνθήκες τον ευνοούν. Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας που είναι τοποθετημένες σε σημεία που έχει χτυπήσει ο άγνωστος δράστης.